Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα και σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Κουζίνα που δεν έχει σύνορα, χωρίς σύνορα. Η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices, εργασία με το RIC. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη την Ναταλία από τη Γεωργία. Καλώς όρισες, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που μας κάνεις παρέα. Ναι, σήμερα να φτιάξουμε τερόπιτα με τυρί και τερόπιτα με φασολόπιτα. Ναι. Καλό αυτό. Και μας έλεγες πριν, Ναταλία, ότι στη Γεωργία, αναπεριοχή, ναι, φτιάχνουμε στην, διαφορετικά. Ναι, στην Γεωργία φτιάχνουμε πολλές, έχουμε τερόπιτες και που σήμερα να φτιάχνουμε, έχουμε τερόπιτα με ταψί. Αυτό είναι πρώτο που κάνουμε με ταψί. Άλλες τερόπιτες έχουμε με φούρνο, που φτιάχνουν φούρνο. Και σήμερα να δείξουμε πώς να κάνουμε. Εσύ μεγαλώνοντας σπίτι, μάλλον έτρωγες αυτήν την είδους τερόπιτα στο ταψί. Ναι. Και φτιάχνει η γιαγιά, η μαμά. Και μαμά. Και η μαμά. Και τώρα εσύ. Και εγώ. Και τη φτιάχνεις και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Και βρίσκεις όλα τα υλικά. Ναι. Καλά ξεκινήσαμε, τέλεια. από ό,τι είδα, Ανδριανή μου, ότι τα υλικά είναι γνωστά υλικά, ναι, εκτός από ένα τυρί δηλαδή, το οποίο θα συζητήσω μετά, ναι, το οποίο και αυτό τώρα, σήμερα, νομίζω στη σημερινή ζωή που ζούμε, τα βρίσκουμε τα πάντα. Ναι. Και ειδικά από χώρες που είναι εδώ κοντά μας, νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον να βρεις οτιδήποτε υλικά θέλεις. Ακόμα και ορισμένα μπαχαρικά, αρωματικά, τα οποία σίγουρα δεν υπάρχουν σε κάθε χώρο, νομίζω εύκολα μπορούν να... Ακριβώς. Που χρησιμοποιήσουμε με κάρι. Μάλιστα. Ναι, κοντεύει το. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσουμε που... με κάτι ή όπως όλοι μας δηλαδή. Δεν υπάρχει, ναι, θέμα. Αλλά πιστεύω από τη Γεωργία, επειδή οι άνθρωποι είναι και έτσι λίγο, πώς να το πω, άνθρωποι που τους αρέσει το φαγητό και όλο και κάποιος ταξιδεύει ή κάνει τέλος πάντων ή κάποιος θα έρθει, ναι, θα φέρει και κάτι το οποίο δεν υπάρχει εδώ. Απλά αρωματικό, διότι φαντάσου τώρα από περιοχή σε περιοχή πόσο να αλλάζουν τα αρωματικά και οι γεύσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι λογικό. Πάντως άρα... το συγκεκριμένο τυρί το βρήκαμε σε κατάστημα που πολλά έτσι εθνικά προϊόντα. Μάλιστα. Και υπάρχουν και έτσι... Ναι, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φέτα. Mm-hmm. Φέτα και μοτσαρέλα μαζί. Mm-hmm. Άρα όλοι οι άνθρωποι, όλες οι χώρες έχουν τις πίτες τους, τα ζυμαρικά τους, τα ζυμώματά τους, τα τυριά τους. Ναι. Εκείνο που διαφέρει πάντα είναι η τελική γεύση και το άρωμα, γιατί ο κάθε τόπος έχει το δικό του άρωμα. Μπορεί να έχει ρίγανη εδώ και έχει ρίγανη και στη Γεωργία και είναι και διαφορετική μυρωδιά. Έτσι δεν είναι. Εδώ και υπάρχει διαφορά από όχι περιοχή από σε περιοχή. Σε χώρα. Όχι από χώρα. Η Γεωργία, πράγματι, τι παράγει έτσι που θα περιγράφεις ότι αυτό είναι καθαρά γεωργιανό, τι παράγει που θεώρησε εσύ σημαντικό. Σημαντικό. Έχουμε. Για τερόπιτες, νοείται. Γενικά. Γενικά. Ναι. Έχουμε το σατσίβι που κάνουμε με καρύτι. Αυτό είναι τικά μας. Έχουμε και το. Σαλάτες έχουμε πολλές. Η Γεωργία... Πιο πολύ έχουμε ζυμαρικά. 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 Ζυμώματα, διαπροσιτάρια, ναι, αλεύρι και όλα αυτά, έτσι, ναι, δεν είναι. Όμως η Γεωργία είναι και αρκετή ορεινή χώρα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Που δεν παράγει τόσο πολύ σιτάρι όλα αυτά. Στα ορεινά. Εκεί τι γίνεται, τι παράγεται εκεί, σταφύλια έχω ακούσει, έχει αρκετά. Ναι, έχουμε πολλές σταφύλια που κάνουμε... Πολύ ωραίο κρασί. Κρασί. Και αυτό. Αυτά. Και κάνουμε, εσείς έχετε και σαν σουτζουκάκι, κάτι τέτοιο. Σουτζούκος. Σουτζούκος. Ναι, έχουμε, ναι, εμείς. Εσείς έχετε έτσι το μακρύ, εμείς, ναι, έχουμε έτσι. Μάλιστα. Μικρές, λίγο. Αυτά έχουμε παραδοσιακές. Εκτός από το σουτζούκο που μοιάζει, έχει κάτι άλλο που θα λέγεις ότι μοιάζει μεταξύ τις δύο κουζίνες. Και κάτι άλλο που... ή και τις κουλτούρες μάλλον να μοιάζουν μεταξύ τους. Ναι, καθώς. Βεβαίως. Μοιάζει... Και ο πολύ... λαός είναι σίγουρη. Ο κόσμος. Υπάρχει... Ο κόσμος μοιάζει πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι ζεστές και ευγενικές και φιλοξενίες, που εμείς έχουμε και αυτό. Εγώ πόσο κόσμο γνώρισα στην Κύπρο, έλεγαν ότι πήγα στην Γεωργία και είσαστε πάρα πολύ φιλοξενίες, που νιώθω και εγώ εδώ στην Κύπρο. Έτσι.
Άρα νιώθεις σπίτι σου εδώ στην Κύπρο. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ να δείτε. 12 χρόνια στην Κύπρο. Και είναι σαν δευτέρο χώρα μου. Χώρα. Έτσι είναι. Και έζησα αρκετά χρόνια φυσικά στην Γεωργία, έτσι δεν είναι. Ναι, 23 χρόνια. Μαθήτρια και όλα αυτά. Άρα εκεί έχεις αναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια. Το σπίτι σου, την οικογένεια, τη γιαγιά, τον παππού, όλα αυτά. Το φαγητό, το μεσημέρι, το βράδυ. Πολλά πράγματα. Όλα πράγματα και κάνω το ίδιο πράγμα εδώ. Μπράβο, μπράβο σου. Μπράβο. Έχεις οικογένεια εδώ, παιδιά. Έχω. Και τους μαγειρεύεις, πιστεύω. Βεβαίως, ναι. Πολύ ωραία. Και, έχω, και ξέρω και... Και κυπριακά φαγητά. Μ' αρέσει και κυπριακές. Έτσι, τι φτιάχνεις έτσι με αγάπη όσο φορά κυπριακό φαγητό. Τι σου αρέσει να κάνεις. Ναι. Κάνω μακαρόνι με φούρνο. Κάνω με λαζάνι. Κάνω λουβί, φακές που μ' αρέσει. Είναι λίγο γεύση σαν φασολάκι. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι συνήθεια. Ναι. Όταν μάθεις με κάτι, θα το χρησιμοποιείς πλέον, τελείωσε. Ειδικά για τα παιδιά, φαντάζομαι, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουν κάτι σιγά-σιγά. Είναι σε μικρή ηλικία και μεγαλώνουν εδώ. Ακριβώς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι γεύσεις φυσιολογικές. Τώρα δεν λέω ακραία πράγματα, δεν λέω να δοκιμάσουν κάτι πολύ ακραίο, αλλά νομίζω είναι γεύσεις, ντολμαδάκια, όλα αυτά πιστεύω, ναι, είναι πράγματα τα οποία τρώγονται, ναι, εύκολα. Ναι, ντολμαδάκια, ας πούμε, και κάνουμε με εμείς. Ακριβώς. Και κάνουν και στην Κύπρο. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω είναι δικά μας. Πάντου κάνουν. Πάντου κάνουν, βέβαια. Και ό,τι άκουσα και κάνουν στην Αρμενία, από την Αρμενικό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σε όλες τις χώρες αυτές, ναι, κάνουμε ντολμαδάκια, είτε με τον έναν τρόπο, ναι, είτε με τον άλλο. Έτσι δεν είναι. Είναι λογικό. Πολλές φορές μπορεί να διαφέρουν λίγο σε κανένα υλικό προσθέτης μέσα ή ξέρω εγώ καμιά αρωματική. Που βάζει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα με την Αταλία θα φτιάξουμε πίτα, να μην πω πίτες, οι οποίες έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο. Φαίνεται απλή πίτα, αλλά όμως υπάρχει έτσι μια σχετική δυσκολία. Και είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί έχω ξαναδοκιμάσει αρκετές γεωργιανές πίτες, αλλά η σημερινή νομίζω έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και όπως μας είπε και η Ναταλία, είναι μεγάλη χώρα, σε διάφορες τοποθεσίες φτιάχνουν και τις δικές τους πίτες. Δεν ξέρω πόση διαφορά έχει δηλαδή, εάν, τι διαφορά έχει αν ζω στον Νότο, ναι, και φτιάχνω μια πίτα, τυρόπιτα, και τρώω μια πίτα στα Βόρεια και είναι διαφορετική. Ναι. Τι διαφορά έχει. Ναι, επειδή το πίτα που κάνω σήμερα, που είναι κοντά το Μαύρη Φάλασσα, εκεί φτιάχνουν. Ωραία. Ναι. Και εμείς λίγο που είναι βουνό, εκεί κάνουν στο φούρνο. Στο φούρνο. Ενώ κάτω. Ναι. Κάτω. Κάνουν και το ατσαρούλι. Μάλιστα. Λέγεται. Αυτό που σήμερα θα κάνω, ναι, είναι ημερούλι χατζαπούρι. Ημερούλι χατζαπούρι. Λέγεται έτσι γεωργιανά. Σημαίνει κάτι το ημερούλι χατζαπούρι. Είναι, ναι, απλά τι σημαίνει. Σημαίνει σαν είναι στην... Στην Γεωργία, όπως έζησαν στην Πόντες, έχει δύο Πόντες που μιλούν ελληνικά, μάλιστα, παλιά, που μιλούν αζερβαϊτζανικά. Είναι, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνει άλλη Πόντη το άλλο γλώσσα. Αυτοί έχουν διαφορετικές. Και εμείς φαντάσου έχουμε έτσι. Μάλιστα. Που είναι Μαύρη Φάλασσα και κάνουν αυτό το πίτα. Και ωραία, αυτό έχουμε πολλές πίτες. Και τέλεια, σήμερα θα κάνουμε αυτό που είναι εύκολο και γρήγορα. Και αυτό που έχεις μάθει και εσύ μεγαλώνοντας. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε τα υλικά για τη ζύμη και για τις γεμίσεις που θα βάλουμε μέσα και μετά θα την φτιάξουμε. Για να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν για τη ζύμη κατσαπούρι. Ναι. Καλά το είπα, κατσαπούρι. Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για ένα κιλό αλεύρι, ένα φλιτζάνι νερό περίπου. Ένα κουταλάκι μαγιά. 50 μιλιόγραμμα λάδι, δηλαδή περίπου γύρω στο ένα φλιτζανάκι. Και επιπλέον, φανταστείτε, είναι η ζύμη αυτή, μια ζύμη την οποία κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Θα χρειαστούμε, πέραν από το τυρί, το οποίο γράφουμε με εκεί, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό τυρί, το οποίο θα δούμε τώρα και έχουμε φέρει τελικά, βρήκαμε, ή φέτα με μοτσαρέλα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Και βούτυρο, το οποίο θα χρειαστούμε για να αλείψουμε από πάνω μετά όταν θα ψηθεί, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και φυσικά θα φτιάξουμε και φασουλόπιτα. Φασουλόπιτα. Τη, ναι, οποία είναι η ίδια η ζύμη, όμως θα δούμε σε λίγο και θα σας εξηγήσουμε και την γέμιση που θα φτιάξουμε εδώ για τη γέμιση του φασουλιού. Έτσι. Λοιπόν, να φτιάξουμε πρώτα τη ζύμη. Ναι. Παρακαλώ. Θέλεις γάντι, μπορείς με το χέρι. Βεβαίως. Ωραία.
πιω. Να σου δώσω. Άπας, ορίστε. Και εγώ όταν φτιάχνω μία σε ένα δοχείο μόνο έτσι για ένα περίπου κιλό, που δεν είναι τόσο πολλές φορές, με το ένα χέρι. Ναι, με ένα χέρι έτσι. Πιο εύκολο. Αν είναι μεγάλη ποσότητα, εντάξει, άλλο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πες μου. Νεράκι, νερό. Χλιαρά νερό. Χλιαρό νερό. Νερό. Να το εδώ. Και θα ήθελα να το ενώσω λίγο, γιατί νομίζω έτσι και λίγο ζεστούλικο. Βάζουμε... Κι άρα, επειδή είναι μαγιά, ναι, δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι το κάνω έτσι λίγο χλιαρό και μετά προσθέτουμε ανάλογο. Λοιπόν, εδώ, α, πες μου. Βάζουμε μαγιά. Σχετικά βάζεις, ναι, ένα κουταλάκι, όπως ένα θέλει. Κουταλάκι. Ναι, ναι, δεν θέλει αρκετή μαγιά. Αλάτι. Αλάτι σίγουρα. Ωραία. Δύο. Επειδή έχει τυράκι μέσα, αλάτι, και πρέπει να έχουμε λίγο. Να μείνει τόσο. Θα γίνει μείνει πολύ με αλάτι. Βέβαια, ναι, ναι. Για να είναι αλμύρα όλα μετά και δεν πάει. Ναι. Σωστό. Τώρα. Λοιπόν, νερό νεράκι και λάδι. Το λάδι θα το βάλουμε στο τέλος. Ναι. Ή τώρα μαζί. Μαζί, πιο καλύτερα. Εντάξει. Λίγο λάδι. Τέλεια. Και έχω και άλλο νερό εδώ, γιατί νομίζω θα χρειαστείς ακόμα λίγο, οπωσδήποτε. Άρα, ζύμωμα κανονικό. Θέλει, Νατάλια, αρκετό ζύμωμα ή να αναμειχθεί έτσι ωραία, να γίνει μια ωραία ζύμη, ναι, και θα αφήσουμε να ξεκουραστεί. Κανονικό, σαν ψωμάκι, αφού φτιάχνουμε ψωμί. Ωραία. Σωστό. Επειδή το που έχουμε και νηστεία, δεν θα βάλουμε κάτι βούτυρο. Μπορούμε και να βάλουμε αυγά. Μάλιστα. Σήμερα θα κάνουμε χωρίς αυγά. Μάλιστα. Δεν, φυσικά δεν είναι λόγος να πούμε ότι βάζουμε ή δεν βάζουμε. Συνήθως βάζετε ή συνήθως δεν βάζετε? Συνήθως δεν βάζουμε. Μπράβο. Αυτό. Έτσι. Μπορεί να γίνει μια ζύμη και με αυγό. Το ζύμωτε. Αλλά νομίζω είναι και καλύτερα. Νομίζω. Και έτσι το ζυμώνει όμορφα και ωραία. Φυσικά να πούμε ότι η Νατάλη έχει φτιάξει τη ζύμη της και είναι έτοιμη, γιατί πρέπει να θέλει χρόνο να φουσκώσει. Έχει μαγιά μέσα, ναι, και πρέπει να γίνει έτσι ωραία φράτη. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και το ψήσιμο, ειδικά στο τέλος θα το δεις, είναι από τις πίτες που μας αρέσουν ιδιαίτερα, Ανδριανή μου. Γιατί το λες αυτό, Χρήστο μου, γιατί σας αρέσει ιδιαίτερα? Ο τρόπος ψήσιματος. Ο τρόπος ψήσιματος είναι, όπως είπαμε πριν, στο ταψί, στο τηγάνι. Εμείς θα το πούμε στο σάτσι, έτσι. Ναι. Το γνωρίζει η Νατάλη, διότι είναι 12 χρόνια, δεύτερη πατρίδα Κύπρος, το έχει πει, ξέρει τι είναι η κουπέλα, και έτσι μου το έχει πει κιόλας, ναι, είναι, και εγώ έτσι θα το έλεγα, ναι, από τη στιγμή που δεν έχω το παραδοσιακό μας αυτό σκεύος, σίγουρα θα χρησιμοποιήσω μια πλάκα, να το πω έτσι, το οποίο εμείς έχουμε τηγάνι και τελείωσε. Θα το ψήσουμε έτσι απλά, ούτε τηγανίσματα, απέναντίας παίρνουν μια έτσι πολύ ωραία μυρωδιά το ψήσιμο. Τώρα, λοιπόν, που να αφήσουμε μισή ώρα και να φουσκώσει. Βλέπω ότι είναι υγρή η ζύμη σου. Α. Λέω τώρα. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι έτσι λίγο υγρή. Λίγο να φουσκώσει. Ναι. Αν θα βάλουμε να κάνω ξανά να το φουσκώσει και ξανά να το. Να το ξαναδουλέψουμε. Να γίνει πιο ωραία. Ωραία. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πρέπει να είναι έτσι λίγο. Λίγο σφιχτή, αλλά όχι πάρα πολύ. Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ. Επειδή... Και το αφήνουμε εκεί να φουσκώσει η μαγιά. Και να γίνει ένα πράγμα σαν... Και σαν μαγικά έρχεται το έτοιμο... Σαν γι' αυτό. Να το εδώ. Βλέπετε. Και φουσκώσει πολύ όμορφα. Κανονικό πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι θέμα πάρα πολύ. Αφράτο. Ναι. Τέλεια. Αυτό θα το κλείσω σε μια πλαστική μεμβράνη. Ναι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα... το έχουμε αυτό. Βλέπετε, σύντομες εργασίες κάνουμε, έτσι απλά και μόνο, δεν το βρίσκω, δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά. Σύντομες διεργασίες, οι οποίες μπορούν να μας ευκολύνουν πάρα πολύ, ας πούμε, στο να διευπερώσουμε μια συνταγή εδώ που τα λέμε. Ωραία, το αφήνουμε πίσω, έτσι κι αλλιώς έχουμε δει. Ζύμη μας, και εδώ, Νατάλη, τώρα. Εδώ το κάναμε αυτό, έτσι.
Είναι έτοιμο. Μετά από μισή ώρα περίπου, όταν έκανε εκεί θερμοκρασία, ωραία. Το πολύ πολύ, απέρνουμε ακόμα λίγο. Αλλά μισή ώρα νομίζω είναι μέσα στα μέτρα και φουσκώνει έτσι όμορφα και ωραία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχουμε και τις γεμίσεις μας έτοιμες. Ναι. Έτσι. Για το τυρί είναι πολύ εύκολο, γιατί όπως έχουμε πει προηγουμένως, ότι έχουμε μοτσαρέλα και φέτα, ή τυρί, αυτό που, από πού είναι, από Διοργία το τυρί. Από από την Κέρκυρα. Και αυτό από πού το αγοράζουμε. Συγκεκριμένα το πήρα από ένα ρωσικό κατάστημα που υπάρχει στη Λευκοσία. Πώς ονομάζεται αυτό τυρί? Είναι κανονικό τυρί, ημερούλι. Κάνουμε με αυτό. Ημερούλι. Α, γι' αυτό μου είπες ημερούλι προηγουμένως. Ναι. Έχει βούτυρο, λίγο παραπάνω. Ναι. Ας πούμε, που είναι φέτα, έχει λίγο, δεν έχει τόσο βούτυρο. Ωραία. Και γι' αυτό βάζουμε μοτσαρέλα. Έχει γεύση ιδιαίτερη αυτό, ή είναι απλή γεύση? Απλή γεύση. Νομίζω απλή γεύση. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Εγώ συνεχίζα το φέτα. Ωραία. Άρα, αλμυρό. Αλμυρό τυρί. Έτσι. Αλμυρό. Τώρα, είναι γεγονός ότι για μένα θα χρειάζεται και μοτσαρέλα, γιατί είναι αρκετά αλμυρό. Ναι, δηλαδή, εάν πω ότι το χαλούμι το δικό μας είναι αλμυρό, λέω δεν είναι. Τώρα. Αυτό είναι πιο αλμυρό από Ναι. Άρα, ο συνδυασμός αυτό των δύο, θα το φέρει λίγο σε μια ισορροπία. Συμφωνείς? Γι' αυτό λέω φέτα και μοτσαρέλα, ωραίο. Ναι. Αυτό ναι. Στην Κύπρο συνεχίζω έτσι και όταν κάνω πιο νόστιμο φαγητό. Μα ξέρεις, τα τυριά είναι ωραία στις γεύσεις και όλα αυτά. Από εκεί πέρα, όταν βρεις τα τυριά τα σωστά και τα τυριά τα ποιοτικά, τότε έχεις επιτυχία 100%. Λοιπόν, να σε βοηθήσω εδώ, Νατάλη, στο χοντρό μέρος το τριπτυφτή, ναι. Όχι, ή θέλεις λεπτό. Όποιο θέλεις, πες. Εδώ, εκεί. Να τρίψουμε ωραία. Τυράκι. Να σε ρωτήσω και κάτι, δεν ξέρω αν είμαι αδιακριτός. Επαγγελματικά εργάζεσαι σε τέτοιο είδους δουλειές ή όχι? Εγώ δούλεψα ζορπά και που αγαπάω μαγειρική και φτιάχνω και έκανα πίτσες. Μάλιστα. Ναι. Άρα σ' αρέσει η μαγειρική. Ναι, είμαι μαζί με το ζύμι, πάρα πολύ αγαπάω. Μπράβο. Άρα σ' αρέσει ιδιαίτερα. Κάτι φτιάχνω. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ τα τυριά, τα ανάμειχτα, τα οποία θα... έχουμε έτοιμα. Δεν χρειάζεται και οποιαδήποτε προεργασία το μεταξύ προηγουμένως. Ναι. Εκείνο που χρειάζεται όμως είναι η γέμιση για τα φασόλια. Τα φασόλια τα οποία μάλλον θα πάω δίπλα εγώ και να φέρω την Ναταλία εδώ, να τελειώσει τα τυριά και να την βοηθήσω λίγο να κάνουμε τη γέμιση των φασολιών. Σωστά, Ναταλία? Ναι, θέλεις να έρθεις εδώ? Έλα εδώ. Λοιπόν, γιατί θα χρειαστεί να κάνω τα φασόλια εδώ, έτσι για να σου τα έχω έτοιμα, και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα στα φασόλια, γιατί πιστεύω ότι και αυτά είναι πεντανόστιμα, έτσι όπως θα τα κάνεις. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι φασόλια μαύρα βρασμένα, έτσι, τα οποία θα πολτοποιήσουμε στο πλεντεράκι μας. Θα προσθέσουμε μέσα κόλιαντρο φρέσκο, συμφωνείς? Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, γιατί τα φασόλια χρειάζονται. Και φυσικά είπαμε τον μπαχαρικό, το οποίο δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε λίγο κάρι. Κάρι. Έτσι, για να σπάσει. Κοντεύει, γεύση μου, πάει και κάρι. Πες μου τον μπαχαρικό, πώς το λένε αυτό? Ουτσχοσουνέλι λέγεται. Ουτσχοσουνέλι. Για πες το, Χριστό μου, να σ' ακούσω. Πώς να πω και πώς να θυμηθώ. Ουτσχοσουνέλι. Ουτσχοσουνέλι. Το είπα. Το είπα. Ουτσχοσουνέλι. Τώρα το είπε, μετά θα το ξεχάσω. Δεν πειράζει. Εντάξει. Μακάρι να μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε με κάτι, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι κάτι το γνωστό και δεν το γνωρίζουμε. Ναι, μπορούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα εδώ θα σου βάλω τα φασόλια. Φασολάκι, Ναταλή. Ωραία. Και εδώ θα το δουλέψω. Θα γίνει πολτός. Καλός. Ελπίζω. Α, θέλεις να είναι έτσι. Όχι ψιλοκομμένα, πολτός. Πολτός. Σαν πιουρέ. Για να δούμε. Εσείς έχετε από αυτά τα μαύρα φασόλια στην Γεωργία. Ναι. Παράγετε και τα ψήνετε με διάφορους τρόπους. Ναι, και έχουμε άσπρο, αλλά πιο πολύ χρησιμοποιούμε μαύρο κόκκινο φασολάκι. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Είσαι ικανοποιημένη, θέλουμε κι άλλο? Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τέλεια. Άρα θα το βάλουμε σαν μικρό πολλάκι και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ναι. Αυτά τα ψιλοκόβουμε στο χέρι. Το χέρι μας. Δεν το βάζουμε όχι, εδώ όχι, στο πόδι. Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό. Έλα.
Ναι, σωστό. Mm-hmm. Θα το πάρω. Και αυτό εδώ να το πάρω. Τέλεια. Και πάμε σιγά σιγά να ετοιμάσουμε και αυτό και μετά θα ψήσουμε από αυτές. Ναι. Εντάξει. Μέχρι να ανοίξω ζυμάρι, mm-hmm. που μπαλάκια, μικρές κομματάκι, mm-hmm. που λίγο να φουσκώνει και εκεί, mm-hmm. να είναι εύκολο. Ωραία. Να έχουμε χρόνο, μην ανησυχείς. Γι' αυτό. Βάλε αυτό εκεί κοντά σου, Ναταλή, και εδώ μόνο λίγο να μου δείξεις περίπου πόσο φρέσκο κόριαντρο θέλω. Και μόνο τα φύλλα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν χρησιμοποιάς αυτό το κοτσάνι. Εντάξει, θα το βάλω έτσι. Και θα το κόψουμε. Άρα, mm. έχουμε... Μια χαρά. Αυτό αρκετό, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα το βάλω πίσω εδώ, μας χρειάζεται αργότερα. Και ένα κουτάλι θα ενώσω τώρα. Αυτό το δοκιμάζεις προηγουμένως, Νάταλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Μάλιστα, έχω γίνει μια ωραία πάστα. Ξέρεις, γίνεται και ωραία σαλάτα αυτό, και ωραίο dip. Δηλαδή, mm-hmm. κάποιος ο οποίος θέλει να το φάει μόνο του πάνω στο ψωμί, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που θα κάνουμε τώρα και το αλείψει στο ψωμί και το τρώει. Χωρίς να προσθέσει ούτε λεμόνι, ούτε ξύδι, ούτε θέλει, κάτι ναι, άλλο. Μπορεί να θέλει. Προσθέσει. Λάδι, ελαιόλαδο και όλα αυτά. Λοιπόν, βάζω το κολιάνδρο μέσα. Ναι. Πιπεράκι. Αλάτι. Πιπέρι. Και κάρι. Και κάρι. Εντάξει. Στο θέμα των γεύσεων, ο καθένας μπορεί να υπολογίσει όπως ναι. θέλει, έτσι. Τίποτα άλλο δεν βάζει. Μπορούμε μέσα. Να βάλουμε και. Λίγο λάδι. Λαδάκι. Mm-hmm. Ορίστε. Και έτσι γίνεται έτσι λίγο πιο λιπαρό. Μένα, αλλά ωραίο. Τέλεια. Άρα έχουμε το μείγμα έτοιμο. Σωστά. Ναι. Άρα με αυτή τη ζύμη, Νάταλη, φτιάχνουμε τυρόπιτα. Ναι. Φτιάχνουμε φασουλόπιτα. Κάτι άλλο δεν βάζετε? Λέω τώρα. Η Νάταλη τώρα θα σκεφτεί ναι, να κάνει κάτι. Ισπανοχόμπιτα. Ισπανοχόμπιτα. Μπορώ και να βάλω Ισπανοχόμπιτα. Διάφορα χόρτα, τέλος πάντων. Ναι. Πολύ ωραία. Και γίνεται έτσι μια πάρα πολύ ωραία ζύμη. Τέλειμα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα, επειδή τα έχουμε τα υλικά μας έτοιμα, έχω την εντύπωση ότι θα πάμε σε κάποιο βίντεο. Μικρό φιλμάκι της χώρας. Να δούμε και λίγα από τη Γεωργία, να μην μιλάμε συνέχεια για τη Γεωργία και να μην βλέπουμε κάτι από τη Γεωργία. Ακριβώς. Πάρουμε μια μικρή έμπνευση mm-hmm. περισσότερη και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία. Ωραία μουσική. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Νάταλη.
Δηλαδή, είδα ένα τραπεζίκι. Στολισμένο, γεμάτο, φαγητά. Ναι. Μια οικογένεια, δεν ξέρω φίλοι, τι ήτανε. Στον τρόπο διασκέδασης ή φαγητού. Ναι. Θα πω τις μεγάλες γιορτές, θα πω άλλες μέρες. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο κάνετε, συνηθίζετε να κάνετε εκεί, ας πούμε, ή και ακόμα και εδώ. Διότι έχω ακούσει, λέω τώρα, ότι, ξέρεις, όταν υπάρχει μια εορτή όλα αυτά, ναι, ή κάτι, μια συγκέντρωση, η οικοδέσποινα μαγειρεύει από όλα, αλλά σιγά σιγά. Δεν τα μαγειρεύει όλα τα φαγητά μια φορά και μπαίνει μέσα στο όλο. Έτσι κάνουμε. Όλα φαγητά μπαίνει τραπέζι. Όλα τα φαγητά. Ναι. Δηλαδή ετοιμάζετε το τι θα σκεφτείτε να κάνετε. Ναι. Και μπαίνουν από την αρχή όλα στο τραπέζι και αρχίζει το φαγητό. Ναι, έχουμε πολλές φαγητό. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, να φτιάξουν μόνο ένα και κάνουμε πάρα πολύ. Πολλές φαγητό έχουμε. Όπως και στην Κύπρο που μαγειρεύουμε για 15 άτομα, να είμαστε 5. Έτσι. Άρα... Αυτό από τη μια το λέμε πολλές φορές ότι είναι κακό, από την άλλη βλέπεις ότι όλος ο κόσμος, ναι, σχεδόν όλος ο κόσμος, δηλαδή δεν γνώρισε ακόμα από οποιαδήποτε χώρα, είτε θεωρείται εισαγωγικά φτωχή χώρα είτε πλούσια χώρα, ότι στο τραπέζι τουλάχιστον δεν υπάρχει φαγητό. Έτσι, αυτό είναι. Και όχι φαγητό, απλά μαγειρεύω ένα φαγητό και τελείωσε. Όλοι υπάρχουν διάφορα φαγητά. Είναι μάλλον ενδείξει φιλοξενίας, νομίζω, περισσότερο, ότι προσφέρεται. Εγώ νομίζω στις σημερινές μέρες που ζούμε ότι αλλάξαμε λίγο την διατροφή μας όλοι και όχι τον τρόπο. Διατροφή μας μπορεί να λέει δεν τρώω συνεχεία ζυμαρικά, δεν τρώω το ένα το άλλο, αλλά η παράδοση όταν βρεθούμε σε μια φάση συγκέντρωση θα το κάνουμε όλοι. Πάντα, ναι. Με διάφορα φαγητά και ας είναι και περισσότερα. Και ας βάλουμε κανένα κιλό παραπάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα να τα λύσουμε. Αλεύρι κάτω στη βάση. Υπάρχει μια, μπράβο, υπάρχει μια προετοιμασία τώρα. Να σου το βάλω εδώ το αλεύρι. Μια προετοιμασία για τη ζύμη. Ωραία, την ξαναζυμώνεις αυτό που είπες λίγο, έτσι, να πέσει κάτω. Ναι. Να πέσει, ναι, κάτω, έτσι, έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ φουσκώσε και που είναι πιο ωραία, επειδή γίνεται πιο νόστιμο. Ναι, αλλάζει γεύση. Αλλάζει έτσι, γεύση. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Άρα, βλέπετε πως ξεκολλάει η ζύμη από τα χέρια της ναι. Ναταλής. Σε βοηθήσω, το κρατάω. Έμαθες να ζυμώνεις, είπες, από την μαμά στο σπίτι. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Και χωρίζεις τώρα τη ζύμη, έτσι για να κάνεις τα διάφορα μεγέθη. Εδώ θα κάνεις ένα μέγεθος τώρα, ναι, για το άνοιξε. Α, δεν το άναψα. Να το ανάψω λίγο να ζεσταίνεται, ε. Ναι. Ωραία. Να είναι ζεστό ταψί. Ωραία. Αυτό που κολλάει στο χέρι δεν υπάρχει πρόβλημα, το ενισχύεις, ναι, πάντα με λίγο αλεύρι στο δάχτυλο σου. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα μας κάνει η φίλη μας η Νάταλη σήμερα από τη Γεωργία. Ωραία. Άρα, έχεις κάνει τρία κομμάτια τώρα. Τα τρία κομμάτια αυτά θα είναι τρεις... Τέσσερις να κάνουμε. Δύο τερομπιτά. Ναι, και μία φασουλόπιτα και δύο φασουλόπιτα. Δύο φασουλόπιτα. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι ωραίες τυρόπιτες και φασουλόπιτες θα μας κάνει η Νάταλη μας. Πάντως, Νάταλη, μας έδειξες και περίπου το χώρο που, από που κατάγεσαι στη Γεωργία, έτσι στο φιλμάκι μας, είπες εκεί κοντάμενο. Ναι. Και επισκέπτεσαι συχνά τη Γεωργία μας. Ναι, έχουμε τώρα που κάνουμε. Έχουμε διάφορες τερομπιτές που παιδιά χορεύουν. Ναι. Ατζαρούλι λέγεται, που είναι κοντά μαύρη φάλασσα. Εκεί είναι που φτιάχνει, ζυμάρι το ίδιο, απλώς σαν έχετε πένιρλι. Ναι. Είναι διαφορετικές. Που να κάνω τώρα εγώ, θα είναι η μερούλι χατσαπούρι. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε το ημερούλι χατσαπούρι. Μ' αρέσουν οι λέξεις, μ' αρέσουν οι ονομασίες. Ναι. Έτσι, είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Και όπως έχετε και ο Ζου και εμείς,
όλους λένε είναι δύσκολη γλώσσα. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη λέξεις έχουμε. Mm-hmm. Είναι δύσκολη και η γραμματική σας? Όχι. Όχι. Απλώς λέξη είναι δύσκολη. Mm-hmm. Πάντως εσύ έχεις μάθει πολύ καλά τα ελληνικά σου. Είναι ναι, πιο εύκολο που... ένας, λέω τώρα, μια Γεωργιανή να μάθει ελληνικά παρά ένας Έλληνας να μάθει Γεωργιανά. Ελληνικά πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Θέλω να σου πω ότι μέσα στην γλώσσα που μιλάς είναι πιο εύκολο να εμπεδώσεις τα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα πώς μιλάω εγώ και μικρός το που πάει το πρώτο ταξί κάνει «Μαμά, έτσι μη μιλάς, έτσι ναι, προς ναι, το είναι λέξη γραμματική». Λέω καλά, από σένα να μάθω πιο καλύτερη. Καλύτερα ελληνικά. Άρα ο γιος σου μαθαίνει ελληνικά. Έτσι, τι είναι. Σωστόν τρόπο, ξέρεις. Τώρα, και τα παιδιά σου μιλούν γεωργιανά, όμως, τους μαθαίνεις κι εσύ. Ναι. Σωστά, είναι δύο γλώσσες. Μεγαλώνουν με δύο κουλτούρες, ελληνικά δύο γλώσσες. Και γεωργιανά. Ναι. Δεν πειράζει καλά. Τώρα, να ανοίξουμε το φύλλο μας. Μάλιστα. Χρησιμοποιείς τα δάχτυλα σου προς το παρόν, είναι και τόσο πολλά και εσύ που χρησιμοποιείται εύκολα τα δάχτυλα. Αν είναι εύκολο. Παίρνει το πλάστικ και ανοίγεις. Σε βοηθήσω λίγο, έτσι σε βάλουμε λίγο πιο πέρα. Τέλεια. Και εδώ έχεις... Ναι. Πες μου τι θέλεις. Θέλω κουταλάκι. Κουταλάκι. Που να βάζω τυράκι. Κουτάλι ή κουταλάκι. Κουτάλι. Μάλιστα. Βάζουμε κουταλάκι και βάζουμε τυράκι. Με λίγα λόγια θέλουμε κουτάλι και για να βάλουμε τυρί. Μπόλικο τυρί. Ναι. Μάλιστα. Που μαζέψουμε έτσι το φύλλο μας. Αχα. Τσινάρι. Να πω κάτι. Ναι. Έχω μελετήσει λίγο αυτές τις συνταγές που μας έχουν προτείνει τα... Οι καλεσμένοι μας, μας, ναι. Έτσι πάντα. Και τώρα, εντάξει, τώρα που τα βλέπω, μου θυμίζουν ότι έχω δει, ότι έχω μελετήσει. Έχεις ξαναζήσει, δηλαδή. Ξαναζήσει, ξέρετε, τώρα. Στο διαδίκτυο όλα αυτά. Ναι. Και είδα αυτή την κίνηση τώρα και θυμήθηκα, α, είναι αυτή η πίτα η οποία είχαμε μελετήσει αρκετά. Ωραία. Το έχεις μαζέψει, το έκανες σαν μπάλα ναι, μέσα και λίγο ξανά έφερες. Λίγο να κουραστεί, επειδή θα άνοιξει πιο εύκολο μετά. Μου θυμίζεις μία γεωργιανή τυρόπιτα. Ναι. Εντάξει, την οποία όταν ήμουν λίγο πιο μικρός και μιλάω πιο μικρός πριν καμιά δεκαετία χρόνια και πήγαινα συγκεκριμένο φούρνο και έπαιρνα γεωργιανή τυρόπιτα η οποία μου άρεσε ιδιαίτερα. Και νομίζω μου θυμίζει και μάλλον θα είναι αυτή. Αυτό που κάνουμε. Που κάνουμε σήμερα. Μάλιστα. Άρα θα έχεις και τη συνταγή τώρα να τη φτιάξεις και εσύ σπίτι σου, Χρήστο μου, και βέβαια, να την ευχαριστιέσαι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, φαντάζεσαι ότι ό,τι κάνουμε εδώ και μας αρέσει, το φτιάχνουμε στο σπίτι μας μετά. Εγώ ήδη καταγράφω συνταγές. Μα δεν προλαβαίνουμε. Πότε θα φτιάξουμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα χωνέψουμε αυτά που τρώμε, ας πούμε, ή τέλος πάντων να απολαύσουμε αυτά που τρώμε, να τα πεθυμίσουμε. Γιατί καθημερινώς κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Άρα, πολύ όμορφα έχεις κάνει δύο καινούργιες πίτες, γεμιστές. Ναι. Έτσι. Και με τον ίδιο τρόπο θα κάνεις και αυτό. Φασολοπίτα. Φασολοπίτα. Ναι. Ωραία. Αυτές θα τις αφήσουμε και όχι, πάλι να ξεκουραστούν. Τώρα να ανοίξω. Ωραία. Μπράβο, καλύτερα άνοιξε αυτές ναι, για ανοίξουμε, να έχουμε χρόνο ναι, να ψήνουμε και μετά. Α, το κάνεις τελείω λεπτές. Λεπτές, ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω μοιάζει σάτσι. Ναι, 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 ναι. Που κάνετε εσείς ναι, 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 με μέλι. Απλά μοιάζει, θα μοιάσει το ψήσιμο. Έτσι. Και, ναι. Όμως επειδή... η ζύμη έτσι είναι λίγο διαφορετική λόγω του ότι έχει μαγιά μέσα, όχι ότι δεν γίνεται. Και εγώ όταν καθίσω να φτιάξω ζύμες με μαγιά και όλα αυτά και μου αρέσει ειδικά αυτό το σκεύος, το ναι, τρόπο ψησίματος τέλος πάντων, φτιάχνω αρκετά από αυτά. Άρα η γεύση θα εξαρτηθεί από τη γέμιση, ναι, από τα τυριά. Διότι αν κάνω τώρα ένα από αυτό μόνο με χαλούμι, θα είναι μόνο χαλούμι. Αν κάνω με διάφορα τυριά, θα είναι άλλη γεύση. Αν κάνω αυτά τα τυριά, θα είναι άλλη γεύση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα ψήσουμε την πρώτη, νομίζω. Και
Και θα την γευτώ πρώτη, νομίζω. Και θα την γευτείς πρώτη, γιατί μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες. Ναι. Συμφωνείς? Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμη να ψηθεί. Ναι, τώρα είναι έτοιμη. Δεν περιμένουμε ούτε να ξαναφουσκώσετε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Mm-hmm. Κάτω εδώ στη βάση βάζουμε κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Απλώς είναι ζεστό. Είναι, ήδη ζεστό. Νομίζω ότι είναι αρκετά ζεστό κιόλας, ναι. Ναταλή, να είναι για να μην το κάψουμε. Α, τώρα λίγο λοιπόν, να χαμηλώσουμε. Να το χαμηλώσουμε λίγο, εύκολο. Γι' αυτό σου έχω πει. Mm-hmm. Για να μειώσουμε, ωραία. Διότι ναι, μεν θέλουμε να είναι ζεστό, αλλά όχι τόσο να το κάψουμε και μετά έχουμε άλλα ξεπερδεμένα. Τώρα θα έτσι. Τέλεια. Για να δούμε. Τέλεια. Φυσικά υπάρχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα μας δείξει η Ναταλή μετά. Το τέλειωμα τέλος πάντων. Εντάξει. Άρα, αυτό επειδή ο χρώμα ψησίματος εδώ δεν είναι μεγάλος, να ροδοκοκκινήσει από τη μια, να ροδοκοκκινήσει από την άλλη και τελείωσε. Έτσι. Άρα, όταν θα φτιάξεις μία, δύο, τρεις, πέντε, θα πρέπει να έχεις έτοιμα έτσι περίπου εκεί. Τελειώνοντας, αν είναι ανοιχτή άλλη, τακ μέσα, ναι. Ξανά και ξανά και πάει. Και μου είπες ότι φτιάχνετε μεγάλες και όχι μικρές. Κάνουμε και λίγο μεγάλες, αλλά αυτό είναι κανονικό. Mm-hmm. Γίνονται και ατομικές, ναι. Αυτό είναι ατομικές. Πιο μικρές, αν θέλουμε να είναι πιο... Επειδή αυτό θα κοπεί και σε κομμάτια, εντάξει, λογικό είναι. Τώρα, αν θέλουμε να το παίξουμε έτσι λίγο διαφορετικό, στη σύγχρονη εποχή μιλάμε τώρα, διότι φαντάζομαι, αν έλεγε αυτό στη γιαγιά της, θα έλεγε, δεν είναι έτσι που γίνεται. Κόρη μου, κάτσε εκεί που είσαι και εμείς θα κάνουμε μια μεγάλη να τελειώνουμε. Αλλά τώρα όλα γίνονται, πες μου. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει... Ακόμα να είναι... Θέλουμε. Ναι, θέλουμε. Δεν ξέρω να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να τελειώσει και... Άντε, πάμε. Να και επιστρέφουμε, λοιπόν. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ με τις ωραίες μας τις τυροπιτές, η Μερούλη Κατσαπούρη. Κατσαπούρη, η Μερούλη Κατσαπούρη. Πολύ ωραία το είπες. Το δοκίμασα. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Ψήσαμε όμως τις δυο μέχρι να γυρίσουμε πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα όμως. Γιατί εδώ τώρα η Ναταλή θα μας δείξει και την γέμιση με τα φασόλια. Έτσι. Το οποίο έχουμε ετοιμάσει και να επαναλάβω απλά ότι μέσα εδώ στα φασόλια τα βράσαμε, τα πολτοποιήσαμε, βάλαμε μέσα. Φρέσκο κολιάντρο, ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και λίγο καρύ σε αντικατάσταση αυτού του μπαχαρικού μας έχεις πει ότι δεν... Ουτσχοστουνέλι, ναι. Μάλιστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καρύ. Καρύ. Ωραία. Λίγο είναι γεύση, λίγο το ίδιο. Λίγο το ίδιο. Μοιάζει. Ωραία. Μοιάζει. Και να πούμε ότι δεν έχει οτιδήποτε. Αυτό το χρησιμοποιείται και σε περίοδες νηστιών και όλα αυτά. Άρα είναι μια χαρά και κάποιον ο οποίος θέλει να φάει έτσι να το χορτάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φασόλι εδώ μεταξύ. Πάρα πολύ εξαιρετικό. Ωραία. Έλα, Ναταλή μου, δείξε μας. Ναι, για να δείξουμε τον τρόπο πάλι. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτές οι πίτες που οποίες έχουν ψηθεί και βλέπετε πώς, νομίζω το διακρίνεται και αυτή η γυαλάδα που βλέπετε πάνω, τις έχουμε αλείψει με βούτυρο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ μαλακές και πάρα πολύ ωραίες νοστίμες. Φαίνονται πάντως. Φαίνονται. Τέλειες. Ξέρεις κάτι, η ζύμη. Ναι. Η ζύμη. Ναι. Όταν ψηθεί, ό,τι και να είσαι φουλ στο φαγητό, συγκεντρίζει να φας. Ναι. Αυτό είναι πράγματι, το σημαντικό. Αυτό είναι... Αλλά είναι εξαιρετική η ζύμη. Πάρα πολύ μαλακή, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς το κλείνεις. Ναι. Mm-hmm. Το κάνεις ένα δέμα, να το πούμε. Και μετά το πιέζεις ξανά. Μπράβο. Έτσι. Βάζεις ζύμη, φυσικά είναι τόσο ελαστική η ζύμη, ναι. Που δεν υπάρχει ενδεχομένως πρόβλημα να σπάσει ζύμη ναι. Και να βγει έξω η γέμιση. Έτσι. Άρα ανοίγει πιο εύκολα. Ναι. Γι' αυτό δεν την κάνουμε και πάρα πολύ λεπτή τη ζύμη. Ναι, σωστό. Λίγο να είναι ναι. Μάλιστα. Για να μπορέσει να έχει περιθώριο να ανοίξει. Για να δούμε λοιπόν. Μάλιστα. Και ανοίγει εύκολα με τον ίδιο τρόπο. Πάντοτε αλευρωμένο και έχεις περιθώριο για αλεύρι γιατί είναι μαλακιά ζύμη ναι. Και μπορεί να βάρεις αλεύρι χωρίς να κολλάει κιόλας πάνω στην επιφάνεια. Ωραία, δεν πειράζει. Ναι, λίγο θα κάνουμε μικρές. Ναι. Γιατί όσο το ανοίγεις, ναι. Μάλλον. Βέβαια. Ναι, επειδή η τυράκι είναι λίγο σφιχτή. Μπράβο. Mm-hmm. Ενώ αυτό είναι και πουρές εδώ που τα ναι. Λέμε. Θα μην λέμε και ότι θέλουμε. Λοιπόν, βάζουμε πάλι
σε επιφάνεια, χωρίς τίποτα μέσα. Και μπορούμε να ανοίξουμε πάνω. Mm-hmm. Προσωπικά μου αρέσουν έτσι. Mm. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Πώς το σκέφτεσαι. Φυσικά, να πω ότι οι γονείς πάλι παραδοσιακά το φτιάχνουν μεγαλύτερα από αυτά που φτιάχνουμε τώρα. Όχι, έτσι. Έτσι μέγεθος. Έτσι μέγεθος, ωραία. Ναι. Κανονικά και φασολομπίτα δεν κάνουμε τόσο φαρτί σαν τερομπίτες. Επειδή η φασόλη έχει λίγο... δεν είναι πάρα πολύ σκληρή, σαν τυράκι. Ναι, ναι. Τυράκι το κρατάει το σχήμα, σχήμα το και ζυμάρι. Ενώ αυτό το φασόλια είναι πιο... έχουμε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό, να το ανοίξουμε και αυτό, Ναταλή. Ναι, να ανοίξουμε και τη δεύτερη. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το φτιάξετε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Και εγώ, κύριε Ντριανή, γιατί την βλέπω ότι λιγορεύεται να... Εδώ και 15-20 λεπτά. Και δεν θα αντέξει. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, ναι, μας έδειξε Γεώργια νέες πίτες τώρα η Ναταλή, αλλά με λίγη φαντασία μπορεί να κάνετε και τις δικές σας γεμίσεις. Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, βλέπετε έχει αρχίσει και φουσκώνει κάπως. Ναι, ακόμα λίγο. Νομίζεις, νομίζω είναι έτοιμες. Mm. Μπράβο. Ξέρεις γιατί. Γιατί χύζεστε αρκετά το... τις προηγούμενες. Ναι. Ενώ αυτές δεν είναι τόσο πολύ ροδοκόκκινες, δεν είναι άσχημο. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάλι. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι και αυτό πρέπει να γίνει έτσι, γιατί είναι λίγο πιο σκληρό μετά, παρόλο που θα μπει το βούτυρο και θα μαλακώσει. Και έγινε ακόμα μία ωραία φασουλόπιτα, παρακαλώ. Για να δούμε. Ακόμα και στο φόντο, έτσι, Γεωργιάνη, η μουσική. Τι έχεις έτσι να μας πεις ενδιαφέρον για τη μουσική της Γεωργίας ή χορούς, κάτι που χαρακτηρίζει τη χώρα. Τι θα έλεγες ότι είναι κάτι ενδιαφέρον. Και ξέρω, γίνονται και πολλές έτσι, εκδηλώσεις στην Κύπρο για τη Γεωργία. Λαμβάνεις και εσύ καθόλου μέρος στις εκδηλώσεις που γίνονται. Χορεύεις, τραγουδάς. Α, εγώ... το παιδί μου χορεύει. Πάει Γεωργιανές χώρες στην Κύπρο που έχουμε. Και προσπαθείτε να κρατάτε τις παραδόσεις σας. Ναι, παραδοσιακές. Αυτό είναι καλό. Ναι, πολύ καλό. Αυτό. Μπράβο. Και χαρούμενοι και εμείς ότι μακριά είμαστε από τη χώρα μας, αλλά βέβαια κάτι κάνουμε και... Μα όταν είμαστε εκτός, αγαπάμε περισσότερο τη χώρα μας. Περισσότερα, ναι, βεβαίως. Όταν είμαστε στη χώρα μας, δεν αγαπάμε τόσο πολύ. Όταν θα πάω στην Γεωργία και κάποιος ακούω ότι είναι από την Κύπρο, ήρθε και σ' αρέσει αυτό, πάρα πολύ... Χαίρεσαι. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Ορίστε. Θα βάζουμε βούτυρο. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, το βούτυρο μας το οποίο είτε το αλήφετε έτσι με το πινέλο, είτε με το κουτάλι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πω, 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 τι έχουμε να φάμε σήμερα. Μπράβο. Τέλεια. Και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα γίνει και η... άλλη πίτα μας. Άρα είναι και οι δυο, τα δυο τα είδη έτοιμα. Θα το κόψουμε τώρα, το κόψουμε λίγο πιο μετά νομίζω. Έτσι δεν είναι. 2-3 λεπτά μας έχουμε μείνει, θα κάνουμε υπομονή. Μην ανησυχείς, Ανδριανή, η Νάταλη να είναι καλά και θα φτιάξουμε και την άλλη πίτα. Έχουμε να δούμε και άλλο βίντεο για τη Γεωργία. Μπορούμε να δούμε ακόμα ένα βιντεάκι μέχρι να τελειώσει και η τελευταία μας πίτα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ωραία, πολύ ωραία. Ρουλίστης, πολύ αργά μία.
Όπως ξέρεις, πόσες παραδοσιακές στολές έχετε? Στολές. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Επειδή έχουμε... κάθε περιοχή φαντάζομαι και τις δικές της στολές, Έχουμε 10. 10. 10. Παραδοσιακές στολές. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, όταν μπορώ να ψάξω, θα μου πει 10. 10, ναι. Εντάξει, δεν θα πει 12 ή 8. Ή 20. Και... εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και περισσότερες, γι' αυτό σου λέω. Ναι, έχουμε 10. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Αυτά μια έτσι, απορία, γιατί είδα αρκετά αγωστούμια και όλα αυτά. Και λέω, εντάξει, μου ήρθε η ιδέα για το παραδοσιακό στολόν. Γιατί αν λάβω υπόψη, όπως στην Ελλάδα που είναι κοντινή μας χώρα και ξέρουμε πόσες υπάρχουν, κάθε περιοχή σε περιοχή. Έχει μια παραδοσιακή διαφορετική στολή. Λοιπόν, οι πιτόλες μας είναι έτοιμες. Πριν πάμε να δούμε τα υλικά όμως, να κάνω ένα μικρό cut-cut για να δούμε εδώ. Έτσι κόβετε? Ναι. Σίγουρα. Με 4 κομμάτια. Στα 4? Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να φάει μια, δεν την κόβει, την τρώει ολόκληρη. Ολόκληρη. Ωραία. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά και η, αυτή με το φασόλι, τα οποία... Ένα λεπτουδάκι. Μπορούμε να κόψουμε και 4 κομματάκια. Ωραία. Να το εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το βάλουμε και αυτά εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ανυπομονούμε να τα φάμε. Αλλά πριν να αγγίξουμε μέσα και να τα κυμίξουμε, πάμε να δούμε ακόμα μία φορά τη συνταγή. Τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Μπορώ επιτέλους να το δοκιμάσω, σας παρακαλώ. Μπορείς επιτέλους να το δοκιμάσεις. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ορίστε. Θα πάω όμως στην τροπή τα πρώτα. Α, σας εσείς πέστε, και εγώ δοκιμάζω. Τι να πούμε, δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε και εμείς, δεν καταλάβα δηλαδή. Λοιπόν, έτσι τρώγεται. Αλμυρί. Τίποτα πάνω, τίποτα εκτός. Εκτός από το βούτυρο βάζουμε για να μείνει λίγο πιο μαλακιά. Το βούτυρο βάζουμε, έτσι. Βούτυρο βάζουμε να είναι μαλακώσει και γεύσιμη. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Ναταλή. Μου είπες τώρα ότι αυτό πολλές φορές το χρησιμοποιώ σε περίοδο νηστείο. Νηστείο. Ναι. Εντάξει, βούτυρο δεν βάζετε. Βούτυρο δεν βάζουμε. Χωρίς βούτυρο. Χωρίς βούτυρο. Ναι. Μπορεί λάδι. Μπορεί λάδι, ναι. Εντάξει, απλά η εξαίρεση εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, τι λέτε? Είναι καταπληκτικό. Σίγουρα. Από τα αγαπημένα μου μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι πραγματικά... Ωραία. Τώρα κατάλαβα. Τι απίτα είναι. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει ρόλο και το τυρί, αλλά και η ζύμη. Είναι έτσι. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι εξαιρετική. Μπράβο, Ναταλή μου. Και πιστεύω ότι και η φασολόπιτα θα είναι ωραία. Αλλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Θες να κοιμάζεις και εσύ, Ναταλή μου, ή το ξέρεις εσύ, το έφαγες αρκετές φορές. Πάντως το πέτυχες. Μπράβο σου. Σε ευχαριστούμε που μας ήρθες και μάθες και εμένα να φτιάχνω την πίτσα αυτή. Θα την φτιάξω εγώ στο σπίτι σίγουρα. Θα ενώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Βεβαίως. Φτιάξουμε κάτι άλλο καινούργιο και όμορφο. Πάντα. Πριν φύγουμε, να πούμε πως η εκπομπή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τριτών Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και καλό σας απόγευμα. Εγώ συνεχίζω με την πίτσα μου. Καλό απόγευμα. Chinuela, ina, 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 ina,